Η Ευδοκία Ρουμελιώτη έβγαλε το γύψο και μετά από καιρό έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στη θεατρική πρεμιέρα της παράστασης «Οχτή κόσμος γιαγιά». Φώτισα τα λουλούδια μου και γλίστρισα. Τώρα όλο αυτό το μπαλκόνι δεν ξέρω από πού βγήκε όλος αυτός ο μύθος. Αργοπορημένοι πήγαν να δουν την παράσταση η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Νίκος Μουτσινάς και με το ρολόι στο χέρι μίλησαν στις κάμερες. Να σας πούμε δύο λόγια αφού δούμε την παράσταση. Ό,τι πει Ζέτα. Ανεκουμπή, τι θα κάνει στο χρόνο. Πολλά φιλιά. Τίποτα. Φευγάτος ήταν και ο Ρέστης Τζιόβας όταν μίλησε για το ρόλο του. Εγώ είμαι ο Ρέστης Τζιόβας. Όλα. Ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση βελτίωσης μετά. Από άλλη γωνία. Το ιδιαίτερο χιούμορ του Ορέστη Τζιόβα δεν είναι με την ιδιαιτερότητα της κοινωνικής σάτυρας «Οχτή κόσμος γιαγιά». Είναι μια παρανοϊκή παράσταση που χαρακτηρίζει τις παρανοϊκές εποχές που ζούμε. Είναι όλοι οι χαρακτήρες πάνω από τους παρανοϊκούς. Είναι ότι αυτό το έργο γράφτηκε για πρώτη φορά το 1600. Ο Κίφτο το... Και λέω, κοίτα να δεις πόσα χρόνια κρατάει αυτό το πράγμα και δεν τελειώνει, ας πούμε. Είναι ένα έργο πάρα πολύ βομολόχο, πάρα πολύ ακραίο. Στην παράσταση, στη σκηνοθεσία της Τάλιας Ματίκα, πρωταγωνιστούν η Άννα Παναγιωτοπούλου, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο Τάσος Ιορδανίδης, η Σοφία Φαραζή και ο Ρέστης Γιώβας και η πρεμιέρα έγινε μετά από χρόνια σε θερινό θέατρο. Βλέπουμε ότι ξαναέρχεται η εποχή που το καλοκαιρινό θέατρο στην Αθήνα υπήρχε και βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και πηγαίνει ξανά στο θέατρο και το καλοκαίρι στην Αθήνα. Μεγάλη ευχή μέσα μου να είναι γεμάτο το θέατρο κάθε μέρα. Το έχουμε ανάγκη όλοι.